Βασικά πρέπει να σας πω ότι με την προχθεσινή σας ανακοίνωση ουσιαστικά και θα συμφωνήσω με ένα άρθρο το οποίο έγραψε η κυρία Σάντα σήμερα στα Λευκαδίτικα Νέα, ότι είναι η πρώτη αντίδραση φορέα που επίσημα καταγράφεται και διαφοροποιείται όσον αφορά τους προβληματισμούς για την υποθαλάσσια ζεύξη. Θέλω να μου πείτε λίγο το σκεπτικό που βγάλατε αυτή την ανακοίνωση. Είναι μόνο επειδή θεωρείτε ότι θίγονται τα τοπικά συμφέροντα της πόλης ή έχει και άλλες άλλους παράγοντες που θα θέλαμε να εξειδικεύσουμε στο σύντομο χρόνο που θα μιλήσουμε? Κοιτάξτε, Γκουρνιά, καταρχήν να σας πω ότι εγώ δεν το σκέφτηκα σήμερα ή χθες ή προχθές που βγάλα την ανακοίνωση. Αυτό το πράγμα την πρώτη στιγμή το συζητάω με φίλους και γνωστούς και η απόψη μου είναι δεδομένες εδώ και 1,5 χρόνο. Θεωρώ ότι είναι λάθος, καταρχήν, το γεγονός ότι αποφάσισε κάποιος να φτιάξει ή να προχωρήσει αυτό το έργο της υποθαλάσσιας χωρίς να ερωτηθούν οι φορείς της πόλης. Όπως γίνεται πάντα. Έτσι. Ακριβώς, όπως το λέτε. Δυστυχώς. Γίνεται πάντα. Και μετά φτάνουμε στο σημείο να γίνεται το έργο, να έρχεται ο ιδιώτης, να έχει βάλει τα χρήματά του και να κλείνουμε εμείς, γιατί φυσικά κοιμόμαστε και δεν αντιδρούμε, και να κλείνουμε μετά τους δρόμους γιατί έβαλε εισιτήριο, γιατί πρέπει να πέσει το τίμημα, γιατί είναι πολύ ακριβό κλπ. Και αντιδρούμε πάντα εκ των υστέρων. Εμένα, επειδή δεν μου αρέσει να αντιδρώ ποτέ εκ των υστέρων, αλλά πάντα εκ των προτέρων, και ας μην αρέσει σε πολλούς, πήρα θέση λοιπόν και είπα να βγάλω αυτή την ανακοίνωση, έτσι ώστε εκλογές έρχονται, να πάρουν και οι υπεύθυνοι που θέλουν να ζητήσουν την ψήφο μας θέση για το θέμα και να αποφασίσει ο κόσμος τι θέλει να κάνει. Εγώ το θεωρώ ένα έργο το οποίο δεν έχει καμία χρησιμότητα για το νησί. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα βγάλει την κίνηση μέσα από την πόλη, πολύ ωραία, υπάρχει και άλλος τρόπος γι' αυτό. Και αυτό που ακούω να λένε κάποιοι είναι ότι, μα ξέρεις, τον Αύγουστο, τρία Σαββατοκύριακα ας πούμε, έχει μια ουρά μέχρι την πλαγιά. Και λοιπόν τι έγινε? Για να πάμε στην Κέρκυρα περιμένουμε 2 ώρες να μπούμε στο καράβι και 2 ώρες που θέλουμε για να πάμε απέναντι, 4. Κύριε Σκαταρέση, συμφωνείτε με την τοποθέτηση που έχει κάνει ο κύριος Δρακονταϊδής πάνω σε αυτό το θέμα, ο οποίος το έχει πει και σε παλιότερη συνέντευξή του εδώ, αλλά και την τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο του, ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δημιουργηθεί με έναν τρόπο και μια δεύτερη γέφυρα που να εξυπηρετεί παράλληλα τον αυξημένο όγκο του συγκεκριμένους μήνες? Όμως υπάρχει και ένα θέμα που πρέπει να υπογραμμιστεί, διότι το αναδεικνύει η κυρία Σάντα, η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι χαρακτηρισμένη ως Natura, άσχετα αν εμείς την έχουμε μετατρέψει, όπως εύστοχα υπογραμμίσει, σε σκουπιδότοπο. Εγώ, κύριε Κουνιάκη, σας λέω, επειδή δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά, δεν θα σκεφτώ το θέμα Natura. Γιατί δυστυχώς αυτά τα θέματα με τα Natura, τι να πω, μας έχουν πληγώσει στην Ελλάδα. Τι εννοείται, κύριε Σκαταρέση, τι εννοείται? Όχι, γίνει, να καταλάβουμε κι εμείς. Πιο οικολόγοι, να σας πω, έχουμε γίνει πιο οικολόγοι από τους οικολόγους. Σε τέτοιες περιοχές, τέτοια έργα μπορεί να γίνουν άνετα στην Αγγλία, στη Γερμανία, παντού, και δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Γιατί κάποιοι, 3, 4, 5, κλείνουν τους δρόμους. Θυμάμαι τι έγινε με την υποθαλάσσια ζεύξη στο Άκτιο. Είχε καθυστερήσει το έργο 2 χρόνια, επειδή κάποιοι φωνάζανε. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι το έργο δεν είναι χρήσιμο. Είναι πολλά τα χρήματα χωρίς να έχει χρησιμότητα. Θα πρέπει ο κάθε Λευκαδίτης να μπαίνει και να βγαίνει και να πληρώνει 3 ευρώ. Θα πρέπει οι απέναντι φίλοι μας, για να έρχονται στη Λευκάδα, να πληρώνουν, να μπουν και να βγουν, που δεν θα έρχονται ή θα έρχονται λιγότερο. Γιατί, κύριε Σκαταρέση, με αυτή τη λογική θα πληρώνουν 3 ευρώ από την Πρέβεζα να φύγει κάποιος, θα θέλει 3 ευρώ για να φύγει από την, με την υποθαλάσσια, και μετά άλλα 3 ευρώ για να ξαναμπεί στη Λευκάδα. Σωστά. Αν είναι δυνατόν, αν είναι 3 ευρώ, αν είναι 3 ευρώ, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Ναι, κάποιοι μου είπαν κάποια στιγμή ότι, μα ξέρεις, δεν θα είναι 3 γιατί είναι πιο μικρή απόσταση. Και εγώ του απάντησα, ναι, αλλά στην Πρέβεζα περνάει ολόκληρη Αλβανία, ολόκληρη Ήπειρος και η Κέρκυρα. Άρα περνάνε πιο πολλά αυτοκίνητα, κάνει πιο γρήγορα απόσβεση ο ιδιώτης. Σε εμάς λοιπόν θα κάνει πιο αργά, θα του δώσουμε ενδεχομένως και αυτό που λένε τη Μαρίνα για τα Μέγα Γιότ, για να μπορέσουμε να έχουμε μια υποθαλάσσια που δεν εξυπηρετεί τίποτα. Εγώ, σαν, αν θέλετε και προσωπικά, έχω σχέδιο, μπορεί να γίνει η παράκαμψη της πόλης, μπορεί να γίνει με πάρα πολύ λιγότερα χρήματα, ενδεχομένως και το 1/10, όπως γράφω χαρακτηριστικά, δεν ξέρω, δεν είμαι εργολάβος, μπορεί να το δούμε όμως, και να έχουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που θα έχουμε
χωρίς τα μειονεκτήματα, χωρίς δηλαδή το να πληρώνει κάποιος, που για μένα είναι σημαντικό μειονέκτημα. Κυρίες και Καταρέση, να μου επιτρέψετε λίγο να πω ότι παρόλα αυτά η Λευκάδα έχει το κάστρο της Αγίας Μαύρας και τη Λιμνοθάλασσα. Θέλω να πω ότι είναι ένα ωραίο τοπίο το οποίο δεν το έχουμε αναδείξει. Ας φύγουμε από την Νατούρα που είναι προστατευμένη περιοχή, που θα μπορούσε τουλάχιστον, αν εφαρμοζόταν όλο αυτό το πρόγραμμα, δεν ξέρω πώς, να είναι κόσμημα. Όμως από την άλλη, αν για παράδειγμα ένα τέτοιο έργο, λέμε τώρα, αλλοιώσει τη φυσιογνωμία μιας περιοχής η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα, εντάξει, δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε αυτό το δεδομένο, θεωρώ. Να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση. Ο δρόμος τώρα από το κάστρο, από τη γέφυρα που βγαίνουμε και φτάσει στην πόλη, να, υποβαθμίζει το περιβάλλον? Δεν νομίζω. Δρόμος περιπάτου είναι. Να. Από την άλλη δεν θα σηκώσουμε κάστρα, ένα δρόμο πάλι, μισό μέτρο πάνω από τη θάλασσα. Να σας πω λοιπόν ποιο είναι το σκεπτικό. Αντί λοιπόν να μπούμε στη γέφυρα, στρίβουμε αριστερά εκεί που πηγαίνει, που χωρίζει το ιχθυοτροφείο με το κανάλι, στρίβουμε αριστερά, περνάμε από το Καρνάγιο και φτάνουμε λοιπόν απέναντι στο δρόμο που είναι να βγει στη Φιλοσόφων και μεταφέρουμε τη γέφυρα από εκεί που είναι σήμερα στην καινούργια της θέση. Αν θέλουμε να φτιάξουμε και τη Μαρίνα Μέγα Γιώτ, η οποία μπορεί να δίνει μετά, αυτή τη στιγμή που δεν θα τη δώσουμε σε αυτόν που θα κάνει την υποθαλάσσια σαν αντισταθμιστικό όφελος, θα είναι ένα έσοδο για το Δήμο Λευκάδος. Μπορεί λοιπόν να κάνει 100 μέτρα μέσα ή 150 πόσο χρειάζεται στο ιχθυοτροφείο, να γίνει αυτός ο δρόμος, που πάλι θα είναι όπως είναι αυτός του δρόμου ο κάστρος από τη γέφυρα που έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι την πόλη. Περιπάτου δρόμος θα είναι και αυτός και θα μπαίνουν από εκεί τα αυτοκίνητα. Η γέφυρα θα φύγει, θα ανοίξει ο διάβλος και δεν θα περνάνε τα αυτοκίνητα μέσα από την πόλη. Και χωρίς κόστος. Κυρίες και Καταρέση, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος που δεν ξέρει πολύ καλά αυτά τα προγράμματα, είναι δύο τρόποι η χρηματοδότηση, έτσι δεν είναι? Είναι είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω ΣΔΙΤ, όπως είναι ακριβώς η σύμπραξη κράτους με ιδιώτη. Σωστά. ΣΔΙΤ. Αν λοιπόν μπει ο ιδιώτης, θα σου πει: εγώ για να φτιάξω αυτό το έργο που θα στοιχήσει 70-80 εκατομμύρια, θέλω τη Μαρίνα, όπως λένε σήμερα για τα Μέγα Γιώτ, να την εκμεταλλευτώ για 30 χρόνια, παραδείγματος χάρη, συν θα βάλει και ένα τίμημα στο να μπαίνει και να βγαίνει κάποιος. Αν είναι μέσω ΕΣΠΑ? Αν είναι μέσω ΕΣΠΑ λοιπόν, θα πάρουμε 70 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Εκεί λοιπόν δεν θα πληρώνουμε τίποτα να μπούμε και να βγούμε. Αλλά ρωτάω εγώ, κύριε Κουνιάκη, τώρα χρειαζόμαστε υποθαλάσσια ή χρειαζόμαστε ίδρευση, αποχέτευση, σκουπίδια? Ωραία. Κυρίες και Καταρέση, να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Αυτά τα χρήματα, γιατί έχει γίνει μια μελέτη για να απορροφηθούν, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε εμείς να τα διαχειριστούμε διαφορετικά? Δεν μπορούμε, νομίζω. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα εκατομμύρια τα οποία μπορεί να έχουν εγκριθεί, λέω εγώ μέσω του ΕΣΠΑ, ότι εμείς θέλουμε τα 10 και τα άλλα 50 να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε? Δεν μπορούμε, νομίζω. Επειδή νομίζω ότι αυτά τα χρήματα θα δοθούν από τα χρήματα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πάνε σε άλλα έργα. Αλλά και αυτό πάλι, κύριε Κουνιάκη, να μην μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ δεν είμαι του σκεπτικού ότι θα πρέπει, αφού πληρώνουν άλλοι και πηγαίνει οι άλλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τι μας τα χαρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα πάρουμε εμείς να τα κάνουμε ένα άχρηστο έργο. Ναι. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Απλά ξέρετε εγώ τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν αυτό το κονδύλι έχει βγει ήδη, έχουμε μία επιλογή. Αν δεν το χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, θα το χάσουμε. Έτσι δεν πάει? Εγώ προσπαθώ να καταλάβω ότι... Δεν πάει έτσι. Θα το πάρουν για να φτιάξουν έναν άλλο δρόμο κάπου αλλού. Ναι. Θα γίνει υποθαλάσσια στη Λευκάδα. Μάλιστα. Εγώ βλέπω λοιπόν αυτό το έργο, το οποίο δεν έχει χρησιμότητα. Τα χρήματα αυτά λοιπόν, αν δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα ίδια, μπορούμε να πάρουμε κάποια άλλα. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε αν είναι χρήσιμο ή δεν είναι το έργο. Όχι επειδή βρίσκουμε χρήματα, άντε να τα φάμε εμείς εδώ στη Λευκάδα, για να μην τα φάνε οι άλλοι κάπου αλλού. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που είναι και λίγα για την Ελλάδα, θα έχουν χρησιμότητα κάπου αλλού. Αν λοιπόν πάνε σε ένα άλλο μέρος και φτιάχνουν ένα άλλο έργο που είναι απαραίτητο, δεν θα αναγκαστεί το κράτος να πληρώσει. Άρα δεν θα αναγκαστεί τα 70 εκατομμύρια τα ζητήσει από εμάς. Εμείς πληρώνουμε αυτό το κράτος. Αν δεν το έχουμε καταλάβει, εμείς δουλεύουμε και από τις φόρες μας πληρώνουμε. Δεν είναι κάποιος που έρχεται και μας χαρίζει χρήματα. Μάλιστα. Αυτό δεν ακούω συνέχεια το κράτος. Ποιο κράτος?
Εμείς είμαστε το κράτος. Εμείς είμαστε το κράτος, αλλά δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς τα χρήματα. Δηλαδή υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργεί, κύριε Σκαδαρέση. Δηλαδή γίνονται αυτές οι μελέτες, δηλαδή είναι ο τρόπος της λειτουργίας. Αυτό είναι που θέλω να καταλάβει ο κόσμος, που μπορεί να ακούει αυτό το οποίο λέτε, αλλά δεν ξέρει και τον τρόπο που δημοπρατείται ένα έργο. Το οποίο θέλει μία μελέτη, βγαίνει ένα κοστολόγιο, υποθέτω, και βγαίνει το κονδύλι. Αυτό είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε ευάλωτοι στο να μετατρέψουμε αυτό το κονδύλι σε κάτι άλλο ή να το χάσουμε. Λέω. Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουνιάκη. Παρακαλώ. Αν δηλαδή αυτό το κονδύλι δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Ναι. Το έργο χρειάζεται να γίνει. Σας λέω, κάνουμε για μένα είναι λάθος το σκεπτικό. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στο δημόσιο, ότι κάνουμε ένα έργο, ξοδεύουμε κάποια χρήματα. Αν το έργο αυτό το φτιάχναμε με χρήματα δικά μας, θα τα ξοδεύαμε? Τις περισσότερες φορές εγώ θα πω όχι. Είναι ξένα τα χρήματα και θα ξοδεύουμε. Τι θα πει ξένα? Μάλιστα. Τα χρήματα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από πού είναι? Δεν πληρώνουμε εμείς ΦΠΑ? Το δικό μας το ΦΠΑ δεν πάει ένα μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Mm-hmm. Mm-hmm. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα? Γνωρίζετε εσείς πώς θα αποφασιστεί αν είναι μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω ΣΔΙΤ? Γιατί το μέσω ΣΔΙΤ είναι το αγκάθι με τα διόδια, που έτσι κι αλλιώς είμαστε βεβαρημένοι και πληρώνουμε σε όλη την Ελλάδα διόδια τσουχτερά. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα αποφασιστεί η χρηματοδότησή του, έτσι δεν είναι? Εκτός για να κάνω λάθος. Εγώ, κύριε Κουνιάκη, την επόμενη εβδομάδα έχω ραντεβού στο Υπουργείο με τον κύριο Ξοχοίδη. Μάλιστα. Για να συζητήσω το θέμα. Mm-hmm. Εγώ το θέμα θα βάζω στη βάση αυτή που εγώ νομίζω. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε στη Λευκάδα όλοι οι φορείς. Θα πει ο καθένας την άποψή του, και αν ο κόσμος θέλει να το κάνει, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, ας γίνει. Και για να σου το πω κι αλλιώς, κύριε Κουνιάκη, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα ότι θα έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Γιατί εκεί που θα πει το έργο αυτό, έχω την περιουσία μου, τα διαμερίσματα που νοικιάζω, mm-hmm, τα οικόπεδά μου θα πάρουν αξία. Δεν μπορεί όμως να βουλιάξουμε ένα νησί ολόκληρο για να πάρουν τα δικά μου τα οικόπεδα αξία. Μάλιστα. Εγώ αυτά που φώναζα τόσα χρόνια και αυτά που κορόιδευα δεν μπορώ να τα κάνω τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Η αίσθησή σας, εσείς, στην αναστροφή σας με τους λευκαδίτες, ποια είναι? Είναι διχασμένη, κοινή γνώμη, ή είναι ενημερωμένη, τουλάχιστον γνωρίζει τι θα συμβεί, κύριε Σκιαδαρέση? Συνήθως δεν γνωρίζουμε και σας λέω τι γίνεται. Γίνεται το έργο και μετά αρχίζουμε και φωνάζουμε. Εγώ λοιπόν γι' αυτό σήκωσα το θέμα αυτό, για να ξεκινήσουμε εκ των προτέρων και να πάρουμε την απόφαση. Και αν αποφασίσουμε σαν Λευκαδίτες ότι θέλουμε να πληρώνουμε ή δεν ξέρω, το θέλουμε το έργο, έστω και θα γίνει με χρήματα της περιφέρειας και δεν μας ενδιαφέρει τα χρήματα, θα τα κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν έχω αντίρρηση να γίνει το έργο. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά να αποφασίσουμε οι φορείς όλοι, να συναποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Γιατί όπως είπα και στην περιφέρεια σε μια συζήτηση πριν από δύο μήνες, mm-hmm, παρουσία και Γερμανού Υπουργού, είπε ότι αυτό το έργο για μένα δύο ανθρώπους θα εξυπηρετήσει, κύριε Κουνιάκη. Αυτόν που θα έχει κατασκευάσει η εταιρεία και αυτόν που θα δώσει το έργο στην κατασκευάσει η εταιρεία. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Σκιαδαρέση, να το συζητήσουμε το θέμα και να ανοίξουμε και ένα δημόσιο διάλογο πάνω σε αυτό. Γιατί πραγματικά εγώ όταν διάβασα το δελτίο τύπου και στα διόδια, πρέπει να πω όχι. Όχι τώρα, δηλαδή, να πληρώνουμε διόδια για την Πρέβεζα, να πληρώνει κάποιος διόδια και για τη Λευκάδα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπου ο Έλληνας πλέον έχει εξαντληθεί οικονομικά. Αλλά από την άλλη, πρέπει να πω ότι αν δεν ξέρω αν θα δώσει πνοή ή ανάπτυξη μια υποθαλάσσια σύραγγα. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εσείς είστε Λευκαδίτης, ναι. Πέστε μου τώρα, πότε δημιουργείται το πρόβλημα με την υποθαλάσσια? Το πρόβλημα λοιπόν δημιουργείται 3 Σαββατοκύριακα κάθε Αύγουστο. Ναι. Υποθαλάσσια. Δημιουργείται. Ναι. Συγγνώμη, με τη γέφυρα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όταν ανοίγει, το πρόβλημα δημιουργείται 3 Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή για αυτά τα 3 Σαββατοκύριακα πρέπει να ξοδέψουμε 70 εκατομμύρια. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Σκιαδαρέση, τότε κορυφώνεται όμως και η τουριστική περίοδος. Δηλαδή και από την άλλη, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι είναι τεράστιες και οι ουρές που φτάνουν μερικές φορές μέχρι και την. Πολλά χιλιόμετρα. Θέλω να πω όμως ότι. Μισό λεπτό. Ίσως εννοείται τι γινόταν το 2007. Ίσως. Το 2007, ναι, τα χιλιούτα η ουρά έφτανε κάποιες 1-2 Σαββατοκύριακα, μπορεί να έφτανε και στα μισά του Αγίου Νικολάου. Μα και τώρα δεν φτάνει, όταν πρέπει να σταματήσει για κάποια λεπτά για να περάσουν τα καράβια, γέφυρα και που πλευρίζει. Τη μεγαλύτερη που έχω δει ουρά φτάνει μέχρι την Πλαγιά Περατιά. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή να περιμένεις και μισή ώρα, πού είναι το πρόβλημα?
Ναι. Δηλαδή, αν είμαστε στην Κρήτη, αν είμαστε στη Λίμνο, αν είμαστε στη Κεφαλονία, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, τι να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη, θα σκεφτεί κάποιο που μα ακούει τώρα ότι δεν είμαστε όμω. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε και να μην διευκολύνουμε έστω και αυτού του μήνε. Εγώ τώρα λέω έναν αντίλογο αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε. Εγώ να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Την Εύβοια τη λέει κανεί νησί σήμερα. Έχει γέφυρα η Εύβοια. Ναι. Τι λέει κανείς νησί. Δεν νομίζω. Θα χάσουμε και την ισιωτικότητά μας. Αν καθίσουμε και το σκεφτούμε, θα χάσουμε και την ισιωτικότητά μας. Και αυτό που λένε κάποιοι, για να το πιάσω και αυτό, γιατί θα είναι ελεύθερη δίωδος για τα ιστιοπλοϊκά κλπ. Επειδή αυτοί που το λένε δεν έχουν μπει σε βάρκα ποτέ, και εγώ κάνω και ιστιοπλοεία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν θέλαμε να φύγουμε για να πάμε Παξούς με μια παρέα πριν 1,5 χρόνο, τι κάναμε, τι ώρα ανοίγει η γέφυρα στις 11. Οκ, απόπλο καπετάνιος, 11 παρά 10. Από τη μαρίνα και φύγαμε. Μάλιστα. Πού είναι το πρόβλημά μας. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν με το ιστιοπλοϊκό δεν τους ενδιαφέρει αν θα καθίσουν και 20 λεπτά να περιμένουν. Είναι από τη φύση του άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σιγά. Γι' αυτό ταξιδεύουν με ιστιοπλοϊκά. Δεν είναι της ταχύτητας, έχουν υπομονή και περιμένουν. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Σκαθαρέ, θα το συζητήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση και για το πρώτο σχόλιο που έχετε κάνει εδώ. Είναι θέμα πάντως το οποίο παρακαλώ. Να ξέρετε ότι έχω και λύση να μην υπάρχει και καθόλου ουρά. Θα το εξειδικεύσουμε αυτό. Θα περιμένουμε να το συζητήσουμε, να μας πείτε τι σκέφτεστε. Θα έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.